Ολοκληρώθηκε χθες, όπως είπες Μαρία μου, στο Βόλο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 και μαζί ολοκληρώθηκαν στο σύνολό τους τα ελληνικά πρωταθλήματα μιας ακόμα δύσκολης και απαιτητικής χρονιάς. Η διοργάνωση Μάρια έγινε στο Πανθεσσαλικό, όπως πολύ σωστά είπες, σε ένα στάδιο το οποίο ήταν ανενεργό εδώ και πολλά χρόνια, ωστόσο με ενέργειες της Ομοσπονδίας κατάφερε να αποκτήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό και κατ' επέκταση να αποκτήσει και πάλι ζωή. Στη διάρκεια του διημέρου σημειώθηκαν καλές επιδόσεις από τη νέα γενιά του ελληνικού κλασικού αθλητισμού, που έδειξε να ανταποκρίνεται παρά το γεγονός ότι επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τις συνέπειες της πανδημίας του ιού COVID-19. Να σταθούμε εδώ ότι ο Άγγελος Ματζουράνης του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς έστειλε τη σφύρα στα 72 μέτρα, εντυπωσίασε για μία ακόμη φορά και παράλληλα αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής της διοργάνωσης με βάση το σύστημα βαθμολογίας και έτσι παρέλαβε το έπαθλο Βασίλη Σεβαστής από τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, κύριο Κώστα Κεντέρη. Να πούμε ότι το πανέλλιο πρωτάθλημα Μάρια μου, K18, ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του δικού μας ανθρώπου, του Βασίλη Σεβαστή, του συμπατριώτη μας Δωδεκανήσου, όπως γνωρίζει από την Κάλυμνο. Ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πάρα πολλά στον κλασικό αθλητισμό στην Ελλάδα αλλά και στα Δωδεκάνησα, ο οποίος δυστυχώς έφυγε φέτος από το ζωή εξαιτίας του COVID-19. Να πούμε επίσης ότι ο Γυμναστικός Σύλλογος Γλυφάδας στους άνδρες, K18 με 75 βαθμούς, και το Κολέγιο Αθηνών στις γυναίκες με 77 βαθμούς κατέλαβαν την πρώτη θέση στη βαθμολογία. Όσο δε αφορά τη συμμετοχή των παιδιών της Δωδεκανήσου, ήταν εξαιρετική. Να σταθούμε στα παιδιά από την ΚΟ, στην Βασιλική Καβουρμά του ΓΣ Ιπποκράτης ΟΚΟΣ, η οποία μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20 συμμετείχε και στα 200 και στα 100 μέτρα. Στα 100 μέτρα για τα παιχνίδια αυτά των κληρώσεων που γίνεται και βάσει φυσικά των διεθνών κανονισμών, δεν μπόρεσε να προκριθεί στον τελικό. Προκρίθηκε όμως στον τελικό στα 200 μέτρα, χτες αγωνίστηκε και κατέλαβε τη 12η θέση. Να πούμε εδώ ότι ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία για όλα τα παιδιά, όπως και για τη Βασιλική, έτσι για τον Αντώνη Παναγιώτη Χαντιστέργου, ο οποίος αγωνίστηκε για τον Γυμναστικό Σύλλογο Εύδομοσκό, αγωνίστηκε στα 200 μέτρα. Ένα νέο άθλημα για αυτόν, επιθυμία του και του ίδιου του παιδιού και του προπονητή του να, σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία που βρίσκεται, να αυξήσει την απόδοσή του στην ταχύτητα, ούτως ώστε στα μελλοντικά χρόνια που έρχονται, και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά και για τη Βασίλη και για τον Αντώνη, να έχουν ακόμα καλύτερες επιδόσεις. Ο Αντώνης στα 400 εμπόδια που είναι και το αγώνισμά του και η Βασιλική νομίζω ότι σταθεροποιείται πια στα 200 μέτρα. Και ο Αντώνης συμμετείχε στην προγραμματική σειρά, σε μια πολύ γρήγορη σειρά, με αθλητές πολύ γρήγορους, πολύ έμπειρους. Παρ' όλα αυτά κατάφερε και κατέλαβε την 5η θέση στην προγραμματική του σειρά. Να σταθούμε λίγο και στο υψηλό επίπεδο των αγώνων και του πρωταθλήματος. Μπορεί να είναι K18, αλλά μιλάμε για πανελλήνιο πρωτάθλημα, όπου από όλη την Ελλάδα οι καλύτεροι αθλητές συναντώνται σε αυτή την κατηγορία. Οπότε είναι πολύ σημαντικές οι θέσεις που έλαβαν και τα παιδιά μας από τη Δωδεκάνησο, μιας και πρέπει να αναλογιστούμε και το επίπεδο των υπολείπων αθλητών, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο. Αυτό το γνωρίζουν όλοι πάρα πολύ καλά. Γίνεται εξαιρετική δουλειά στον κλασικό αθλητισμό. Έχουμε συμμετοχές πολλών παιδιών σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στο K23, στο K20, όπως και η πρωταθλήτριά μας η Μαρία Μαγκούλια, η οποία συμμετείχε και αυτή στο πρωτάθλημα K23 και πήγε πάρα πολύ καλά στη σφαιροβολία, όπως και άλλα παιδιά, όπως ο Τοτουλίδης από τη Ρόδο στα εμπόδια, και αυτό το παιδί συμμετείχε. Βλέπεις ότι υπάρχει πολύ καλή μαγιά αθλητών στα Δωδεκάνησα και γενικά σε πανελλήνιο επίπεδο. Γενικά ο κλασικός αθλητισμός μετά από μια περίοδο στασιμότητας θεωρώ ότι ξανά μπαίνει στο κάδρο των μεγάλων εθνικών ομάδων. Αυτό το απέδειξε και Μάριο, όπως ξέρεις, και η Εθνική Ομάδα Ανδρών και Γυναικών που αγωνίστηκαν φέτος στην Super League του κλασικού αθλητισμού με πολύ καλά αποτελέσματα, ο Τέντογλου με πρωταθλήματα Ευρώπης. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι το επίπεδο ήταν πάρα πολύ ψηλό. Για μας όσο αφορά τα παιδιά της ΚΟ φαίνεται, είναι εμφανής η έλλειψη, Μάρια μου, και το έχουμε συζητήσει, η έλλειψη αγώνων, γιατί δυστυχώς τα παιδιά εδώ στα νησιά η μετακίνηση για να πάνε σε ένα μέρος να αγωνιστούν ή σε πανελλήνιο πρωτάθλημα ή σε κάποιο meeting, αθλητικό meeting, προαπαιτεί πάρα πολλά πράγματα όσο αφορά ειδικά το οικονομικό κομμάτι. Δεν είναι όπως παίρνεις ένα λεωφορείο και με 20 ευρώ πάνω. Το θέμα των μετακινήσεων είναι πάντα τεράστιο όταν κατοικεί κάποιος στα νησιά.
Και να πούμε ότι η σημαντικότητα των αγώνων αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι και η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, η κυρία Σακοράφα, ήταν παρούσα, αλλά και ο αντιπρόεδρος, όπως είπε, του ΣΕΓΑΣ, ο Κωνσταντίνος Κεντέρης, ο οποίος και απένειμε και στους αθλητές τα μετάλλια. Αυτό δείχνει και την σημαντικότητα και το πόσο έμφαση δίνει ο ΣΕΓΑΣ σε τέτοιου είδους αγώνες, που νομίζω ότι ο ανθός της ελληνικής νεολαίας, τα νεαρά παιδιά, είναι αυτά που περιμένουμε αύριο να μας φέρουν τις μεγάλες επιτυχίες. Και μια και ανέφερε και η κυρία Σακοράφα, μεγάλη μορφή του κλασσικού αθλητισμού, παγκόσμιο ρεκόρ στον ακοντισμό, και φυσικά ο κύριος Κώστας Κεντέρης, Ολυμπιονίκης, με φοβερές επιδόσεις στα 200 μέτρα. Και αυτό θα ήθελα να σταθώ, όπως είπε, σε εμπειρία. Ήταν πολύ σημαντικό και για τον Αντώνη και για τη Βασιλική, ότι την Παρασκευή, με την πρώτη μέρα άφηξης των παιδιών στο Βόλο, είδαν τον κύριο Κεντέρη, μιλήσανε, συνομιλήσανε. Ήταν μεγάλη εμπειρία για αυτά τα δύο μικρά παιδιά να γνωρίσουν μια τόσο μεγάλη μορφή από κοντά, τον Κώστα Κεντέρη, έναν δικό μας άνθρωπο, έναν νησιώτη, από τη Μυτιλήνη είναι η καταγωγή του. Τους έδωσε πολύτιμες οδηγίες, συμβουλές, φωτογραφήθηκαν μαζί με τα παιδιά. Βλέπεις ότι αυτές είναι εμπειρίες ζωής. Πολύ σημαντικές για παιδιά του νησιωτικού συμπλέγματος της Ελλάδος, ειδικά στην παραμεθόρια όπως είμαστε εμείς στα Δωδεκάνησα, να βρίσκεσαι σε ένα στάδιο γεμάτο με αθλητές, αθλήτριες, όπως είπες πολύ σωστά, υψηλού επίπεδου, να ανταλλάσσουν εμπειρίες και αυτά και οι προπονητές τους. Πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ θα ήθελα να σταθώ στο επίπεδο των αγώνων, όπως είπες, ήταν πάρα πολύ ψηλό. Η διοργάνωση ήταν άψογη. Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ΕΑΣΕΓΑΣ Δωδεκανής, τον κύριο Βασίλειο Τζίκα, ο οποίος ήταν και παρόν, τον κύριο Μιχάλη Παυλού, και φυσικά όλα τα σωματεία της Δωδεκανής που βρεθήκαμε εκεί, και τους αθλητές και τις αθλήτριες, που για άλλη μια φορά η Δωδεκάνησος ήταν ενωμένη σε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Χαρήκαμε όλοι με τις επιτυχίες όλων των παιδιών, και των κοριτσιών και των αγοριών. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι η Δωδεκανής έχουμε κοινό στόχο την προαγωγή του κλασσικού αθλητισμού. Να σε ευχαριστήσω, Μάρια μου, εσένα προσωπικά, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων ενημερωνόσουνα για την προσπάθεια των παιδιών, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως ευχαριστώ και τη Δημοτική Τηλεόραση και όλα τα παιδιά εκεί, τους συντελεστές, που πραγματικά είστε δίπλα στον αθλητισμό σε όλες τις εκφάνσεις. Και όταν θα έρθουμε με το καλό το απόγευμα, θα βρεθούμε και κοντά. Έχουμε και αρκετά βίντεο από τις προσπάθειες των παιδιών και της Βασιλικής και του Αντώνη, για να αναδείξουμε όχι τα παιδιά και την προσπάθειά τους, αλλά να, αυτό σταθήκαμε όλοι, να γίνει ακόμα περισσότερη η προσπάθεια των αθλητικών σωματείων και του κόσμου βέβαια να αναπτυχθεί περαιτέρω ο κλασικός αθλητισμός. Αξίζει, Μάριο, πάρα πολλά να έχουμε τα παιδιά μας στα στάδια, είναι η υγεία. Χαίρεσαι να βλέπεις παιδιά να αθλούνται στους αθλητικούς χώρους. Το ζεις και εσύ, είσαι ένας έγκριτος δημοσιογράφος, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το αθλητικό γίγνεσθε, και θεωρώ ότι είσαι και εσύ ένας από τους ανθρώπους που στηρίζεις. Και θεωρώ όλοι οι συνάδελφοί σου, δημοσιογράφοι των ΜΜΕ, όχι μόνο της ΚΟ και της Δωδεκανήσου βέβαια, στηρίζονται πάρα πολύ την προσπάθεια του αθλητισμού, και ειδικότερα αφού αναφερόμαστε στον κλασικό αθλητισμό, με τα εκτενή ρεπορτάζ σας καθημερινά και την αναφορά σας, στηρίζεται όσο δυνατόν περισσότερο και τα παιδιά και τους συλλόγους σου και τους προπονητές και τους γονείς σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται. Και εύχομαι ολόψυχα και ο Δήμος της ΚΟ να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια, τη διαχρονική προσπάθεια στήριξης και των αθλητικών εγκαταστάσεων μας, που έχουμε εξαιρετικές αθλητικές εγκαταστάσεις μέρα, να το τονίσω αυτό, γιατί μας το είπανε. Όλοι πάνω στα Βόλο λέγανε για την ΚΟ, για την πανέμορφη ΚΟ, για τους πολύ εξαιρετικούς αγώνες της Αγίου Πελαγίτικου που έχει διοργανώσει καθ' όλα αυτά τα χρόνια ύπαρξης του Σταδίου Ανταγόρας. Και θεωρώ ότι με κάποιες περισσότερο βελτιωτικές παρεμβάσεις και στον εξωτερικό χώρο, αλλά και στην οργάνωση του γυμναστηρίου μας, θα βοηθηθούν ακόμα περισσότερα τα παιδιά, όχι μόνο αυτά που ήδη ασχολούνται, αλλά και αυτά που έρχονται στο μέλλον, για να καμαρώσουμε ακόμα περισσότερους αθλητές. Πολύ σημαντικό αυτό, Μαρία μου, σου λέω, αθλητές και αθλήτριες σε πανελλήνια πρωταθλήματα.